Την αναστολή της πεζοδρόμησης της οδού Διάκου αποφάσισε η Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα πρόκειται για το τμήμα της οδού από την συμβολή της με την οδό Εμπορίου έως την οδό Δικαστηρίων, η πεζοδρόμηση του οποίου τέθηκε σε ισχύ από τις 22 Μαΐου. Η εν λόγω παρέμβαση πραγματοποιήθηκε ως κομμάτι υλοποίησης της δεύτερης φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης. Η πεζοδρόμηση της εν λόγω οδού αναστέλλεται προσωρινά μέχρι την υλοποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στην ευρύτερη περιοχή ανατολικά της πλατείας Ελευθερίας. Το νέο καθεστώς κυκλοφορίας θα ισχύσει από την 5η 20 Ιουλίου με μονοδρόμηση της Αθανασίου Διάκου με φορά κυκλοφορίας των οχημάτων από τον νότο προς το βορρά. Όπως είχαμε πει από τη μέρα που πραγματοποιήσαμε τις πεζοδρομήσεις στο εμπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, ότι θα παρακολουθούμε καθημερινά την εξέλιξή τους. Έτσι λοιπόν παρατηρήσαμε ότι η οδός Αθανάσιου Διάκου, η οποία στην αρχή πεζοδρομούνταν από την Παραλιακή μέχρι την Εμπορίου, έγινε μία πεζοδρόμηση κατά το ίμιση από την Δικαστηρίων μέχρι την Εμπορίου. Είδαμε ότι δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Και αυτό γιατί το κομμάτι Δικαστηρίων ως Εμπορίου είναι μία περιοχή η οποία έχει μόνο ξενίκια στα μαγαζιά. Είναι όλα κλειστά μαγαζιά πλην ενός ξενοδοχείου εκεί πέρα που υπάρχει χρόνια. Έτσι λοιπόν αναστέλουμε την πεζοδρόμηση, η οποία θα υλοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο με το υπόλοιπο ιστορικό κέντρο της πόλης, και αυτό διότι να δίνουμε μία έξοδο αριστερά, μπαίνοντας από την Παραλιακή αριστερά προς την Δικαστηρίων, και μία έξοδο προς την Εμπορίου, η οποία παραμένει και είναι ένας παραδοσιακά εμπορικός δρόμος της Αλεξανδρούπολης με πολλά μαγαζιά διαφόρου είδους. Αυτό πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει και τους οδηγούς αλλά και τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Αυτό θα το συνεχίσουμε παρακολουθώντας όλους τους πεζοδρόμους και τις μονοδρομήσεις που έχουμε κάνει. Και ενδεχομένως, αν προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, θα κάνουμε αντίστοιχη παρέμβαση. Στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης εντάσσεται και η πεζοδρόμηση της οδού Κύπρου, η οποία ισχύει από τα τέλη Μαΐου και έχει αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην περιοχή του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας παράλληλα και αντιδράσεις. Ο Γιώργος Κουκουράβας επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει εκ νέου παρεμβάσεις στο σημείο, ώστε η εν λόγω οδός να αποκτήσει προδιαγραφές πεζοδρόμου. Θα ήθελα να σας πω ότι η υπηρεσία επεξεργάζεται με δύο αρχιτέκτονες, με επικεφαλή στη διευθύντρια την κυρία Μπρίκα, ένα σχέδιο υπερύψωσης του οδοστρώματος στην οδό Κύπρου. Δηλαδή θα ανυψώσουμε τους κυβόληθους στην οδό Κύπρου, θα τους φέρουμε στο ίδιο επίπεδο με τα πεζοδρόμια, με ένα εντυπωσιακό σταμποτό δάπεδο, τα Ingrid που λέμε, και διαμορφώνοντας αρχιτεκτονικά με κάποιες πέργολες. Είναι ένα έργο το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι και θα υλοποιηθεί από το φθινόπωρο και μετά.